πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μακαρονόπιτα με φύλλο κρούστας. Είναι συγκλονιστική πίτα, είναι πάρα πολύ νόστιμη, αρκεί να βάλουμε μέσα τυράκια. Άμα βάλουμε τυράκια θα είναι νόστιμη, άμα δεν βάλουμε τυράκια δεν θα έχει γεύση. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε και φέτα και γραβιέρα και θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη μακαρονόπιτα με φύλλο κρούστας θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, 500 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι ολικής άλεσης βρασμένο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 αυγά μεσαία, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, πιπέρι και 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας για πίτες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε, γιατί η πίτα μας θα μας πάρει 3 λεπτά να τη φτιάξουμε, είναι να λιώσουμε το βουτυράκι μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλω περίπου 200 γραμμάρια, οπότε 200 είναι εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι φίλε μπελέση ή μικροκύματα ή τηγανάκι θα το λιώσουμε. Έχω και τον μπολ εδώ για τα μικροκύματα και το τηγάνι σε ετοιμότητα για να το λιώσω. Λέγε. Τηγάνι. Όπως καταλαβαίνετε ακούμε πάντα τον μπελέση. Ό,τι μας πει κάνουμε εδώ πέρα γιατί τον αγαπάμε. Είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει λείψει ούτε μία μέρα σε όλα τα επεισόδια, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί ο σκηνοθέτης έχει λείψει, ο περατέρα έχουν λείψει, ο Φλόρ μονίμως λείπει. Λοιπόν, ρίχνουμε το βουτυράκι μας μέσα. Τέλεια. Και αυτό που πάντα πρέπει να προσέχουμε είναι όταν έχουμε να λιώσουμε κάτι σε ένα τηγάνι, ποτέ δεν το λιώνουμε 100% στο τηγάνι γιατί. Θα καεί. Γιατί παραζεσταίνεται γενικά. Όλα αυτά τα μείγματα δεν θέλουμε να είναι καυτά. Ό,τι χρήση και να τα κάνουμε, δεν θέλουμε να είναι καυτά. Οπότε, σε αυτό το σημείο, κοίταξε εδώ. Θα φέρασω τη φωτιά, θα ρίξω ένα μπολ και σιγά σιγά με την ζέστη που έχει αποκτήσει το λιωμένο βούτυρο θα λιώσω και το υπόλοιπο. Γιατί να το λιώσω 100% και να είναι καυτό, σωστά. Λοιπόν, πάει αυτό στην άκρη και να φέρω τα τυριά μου. Εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να φορέσω γάντια και να κάνουμε την πιο ωραία διαδικασία που υπάρχει στον κόσμο. Να φτιάξουμε τη γέμιση για τη μακαρονόπιτα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικά θέλετε, ό,τι σας έχει περισσέψει. Δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να αξιοποιήσετε τα ζυμαρικά που έχετε στο ράφι. Άρα, έχω βράσει τα ζυμαρικά μου, τα έχω σουρώσει, είναι κρύα, έχω ρίξει λίγο λαδάκι για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Πρώτο υλικό που θα βάλω μέσα είναι θυμαράκι. Θέλουμε μυρωδικά, μας αρέσουνε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά έχετε στο σπίτι και ό,τι μπαχαρικό έχετε στο σπίτι. Άμα θέλετε να βάλετε κάρι, παραδείγματος χάρη, μπορείτε να βάλετε. Άμα θέλετε να βάλετε λίγο κύμινο, μπορείτε. Άμα θέλετε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε. Θα αφήνω πάνω σας. Εγώ θα πάω πάρα πολύ απλά με λίγο θυμαράκι. Το θυμαράκι μου αρέσει σε αυτή τη συνταγή. Και πάω να προσθέσω μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά. 2 αυγά. 1. 2. Και επειδή θέλω να γίνει η γέμιση σαν σουφλέ, θα προσθέσω μέσα και την κρέμα γάλακτος. Ρίχνω την κρέμα γάλακτος μέσα, εδώ. Τέλεια. Ρίξαμε και την κρέμα γάλακτος. Θα προσθέσω μέσα τα τυριά μου. Και όπως βλέπετε ακόμα δεν έχω βάλει αλάτι και πιπέρι. Εδώ πέρα θέλω λίγο να κατανοήσετε κι εσείς το τι τυριά βάζετε μέσα. Γιατί τα τυριά που βάζω εγώ είναι μέσα λίγο γραβιέρα και λίγο φετούλα. Άμα εσείς τώρα θέλετε να βάλετε κάτι πάρα πολύ αλμυρό, όπως είναι κεφαλοτήρι, όπως είναι μόνο φέτα και κεφαλοτήρι, τότε καταλαβαίνετε ότι η γέμιση μας θα είναι αλμυρή, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλα αλάτι. Άμα βάλουμε μόνο γλυκά τυριά, τσένταρ, έμενταλ, γραβιέρα, κασέρι, εκεί πέρα τι πρέπει να κάνουμε φίλε μπελέση? Να βάλουμε και αλάτι. Εννοείται πως πρέπει να βάλουμε λίγο γαλατάκι. Επειδή έχω λερώσει τα χέρια μου, μπορείς να έρθει να μου ρίξεις λίγο πιπέρι? Ναι. Ευχαριστώ. Ξέρω το κάνω, ξέρεις, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ μόνος μου, αλλά έπρεπε να βγάλω τα γάντια και μετά να τα ξαναβάλω. Και είναι μαρτία να ξεδεβάλω ένα ζευγάρι γάντια, έτσι δεν είναι? Είμαστε. Ναι. Ούτως αλλιώς δεν κάνεις τίποτα, έχεις σταθερή κάμερα. Απλά έχεις ένα χέρι πάνω να φέρω ότι δουλεύεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτός είσαι. Πώς είσαι? Βάλε κι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Μπορείς να φύγεις. Ευχαριστώ. Τώρα, ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ, να πάει τα βουλάκι παντού μαζί με την κρέμα, μαζί με τα τυριά. Και φανταστείτε τώρα, έτσι όπως είναι, να ρίξω τη γέμιση στο φούρνο να την ψήσω. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένα φανταστικό φαγητό, σωστά. Κοιτάξτε εδώ. Όλα αυτά. Λοιπόν, ανακατέψαμε τη γέμισή μας, είναι έτοιμη. Αφήνω στην άκρη, οπότε το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε.
Τώρα παίρνω το φύλλο μου εδώ, είναι 450 γραμμάρια. Θέλω περίπου 12 φύλλα. 6 φύλλα να βάλω πάνω και 6 φύλλα να βάλω κάτω. Και 10 να έχετε, να βάλετε 5-5 δεν πειράζει. Μια χαρά θα γίνει. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε την πίτα μας. Κοιτάξτε εδώ έγινε στο βουτυράκι, αυτό που σας είπα. Λοιπόν, θέλω βούτυρο κάτω. Κάνουμε έτσι μια πλούσια πίτα, που το βουτυράκι είναι απαραίτητο. Όπως ακριβώς και στα γλυκά μας. Το ταψάκι είναι 35x45, οπότε πάμε να βάλουμε το ένα φύλλο εδώ. Ένα. Λίγο βουτυράκι. Δίνει μεγάλο το ταψί. Θα βάλω δύο εδώ. Τέλεια. Λίγο να προεξέχει και από εδώ. Και βουτυράκι. Αυτό πρέπει πάντα να προσέχουμε, φίλε Μπελέση, είναι ότι πάντα βάζουμε στην πίτα μας βούτυρο μέσα και δεν βάζουμε στις άκρες. Κοίτα εδώ. Θέλουμε να βάλουμε και στις άκρες, γιατί αυτά θα τα γυρίσουμε μετά. Θα γίνουν μία μάζα, άμα δεν βάλουμε βουτυράκι. Οπότε βάζω το τρίτο φύλλο, το τέταρτο μάλλον. Τέταρτο εδώ. Όχι, πιο εδώ. Εδώ. Ίσα-ίσα λίγο να προεξέχει για να κάνω να γύσω, να κλείσω και να εγκλωβίσω τη γέμιση. Όχι πώς θα πάει πουθενά. Έχουμε το αυγό, έχουμε την κρέμα, έχουμε τα τυριά. Θα ενωθούν όλα, θα γίνουν τέλεια. Αλλά έτσι, για το καλό. Για να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, ρίχνουμε και το τελευταίο φυλλαράκι μας μέσα. 5-6 φύλλα που σας είπα. Όσα φύλλα σας βγαίνει στη συσκευασία, είναι αναλόγως τη μάρκα που θα πάρετε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε αυτή την υπέροχη γέμιση. Έλα, Παναγία μου, τι έχουμε κάνει εδώ, ρε Μπελέση. Γίνεται χαμός. Όπως καταλαβαίνετε, τελευταία λέω για τον Μπελέση και δεν λέω για τον Διονύση. Ο Διονύσης είχε ένα μικρό πρόβλημα και δεν έχει έρθει στο γύρισμα. Γι' αυτό. Αλλά είναι ο Μπελέση εδώ. Μια χαρά. Ακρογωνιαίος λίθος του Kitchen Lab. Έχει πει ότι θα συνταξιοδοτηθεί από αυτή την εκπομπή. Έτσι δεν έχεις πει, Μπελέση? Ναι. Α, αυτός είσαι. Και θέλω να μου πεις σαν διαδικασία πώς σου φαίνεται. Εύκολη ή δύσκολη? Απλή. Πολύ εύκολη. Καλά, είναι αστείο. Ναι. Έτσι. Κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Παίρνουμε ένα φύλλο εδώ. Ένα. Βάζουμε από πάνω, στη μέση. Σωστά. Σωστά. Βάζουμε και εδώ. Βάζουμε και εδώ. Βάζουμε και εδώ. Ξανά ένα φύλλο στη μέση. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα πια να κάνουμε γύρω, γιατί τους αλλιώς έχουμε αυτά να γυρίσουμε. Από κάτω. Ξανά βουτυράκι. Εδώ. Εδώ. Τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ, φίλε Μπελέση, με το πινέλο, όταν κάνουμε πίτες? Να ακουμπάμε το πινέλο πάνω στο φύλλο. Άμα ακουμπάμε το πινέλο πάνω στο φύλλο, αυτό που γίνεται είναι να κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους και δεν γίνεται τραγανή η πίτα μας, γίνεται στόκος. Οπότε θέλουμε κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι βεβαίως, γιατί είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Άντε να βάλω και ένα τέταρτο. Εδώ. Να βάλω και ένα πέμπτο. Ε. Ναι, ναι, να είναι πιο ωραίο, ναι. Βάζουμε και το πέμπτο. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, γυρνάμε όλα τα φυλλαράκια από έξω προς τα μέσα. Και θα γίνουν τραγανές και οι γωνίες, γιατί βάλαμε βούτυρο ανάμεσα από τα φύλλα. Σε περίπτωση που δεν βάζαμε γύρω-γύρω, όταν θα γυρνούσαμε όλη αυτή τη μάζα από φύλλο, όταν ψινόταν στο φούρνο, τι θα γινότανε? Πάλι ένα στόκος και δεν θα γινόταν ωραίο. Και ήρθε η ώρα να χαράξουμε. Θα χαράξω στα 12, στα 18, στα 24, στα πόσα θες, φίλε Μπελέση? Στα 12. 12 αποφάσισα και εγώ να κόψω. Οπότε εδώ κατά μήκος στα 3 και εδώ στα 4. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Και έχουμε 12 υπέροχα κομμάτια από πίτα. Που αυτή η πίτα, το φανταστικό που έχει είναι ότι είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί όντως τα έχει όλα μέσα. Έχει τον υδατάνθρακα, έχει πρωτεΐνη από τα τυριά που ρίξαμε, τα αυγουλάκια. Έχει λιπαρά βεβαίως, αλλά ένα κομμάτι πίτα είναι σαν ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 45-50 λεπτάκια μέχρι που να γίνει τραγανή πάνω κάτω. Πολύ βασικό, φίλε Μπελέση και φίλε Διονύση, που θα μας βλέπεις από το σπίτι, είναι πάντα μα πάντα η σχάρα να είναι ψηλά. Έχουμε τόσο γεμάτη πίτα, δηλαδή είναι πάρα πολύ η γέμιση, που άμα βάλουμε χαμηλά το ταψάκι μας, ο αέρας θα περνάει από πάνω, από κάτω στο τέλος η πίτα μας θα βγει ομή. Οπότε θέλουμε όσο πιο ψηλά γίνεται να περνά ο αέρας από κάτω για να κάνει τραγανή την πίτα μας από κάτω. Με ρωτήστε και έψησα την πίτα και από κάτω δεν ήταν τραγανή. Γιατί? Γι' αυτό. Γιατί έχουμε πολύ γέμιση. Δηλαδή το ταψί όντως πρέπει να περνάει όλος ο αέρας από κάτω και μας ενδιαφέρει πιο πολύ να ψηθεί από κάτω και λιγότερο από πάνω. Οπότε μόλις είναι έτοιμη θα βγάλουμε, θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει, λίγο όμως, 5 λεπτά και θα σερβίρουμε. Για τη μακαρονόπιτα με φύλλο κρούστας, σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το βούτυρο και αφήνουμε να λιώσει.
Σε μπολ βάζουμε τα ζυμαρικά, το θυμάρι, τα αυγά, την κρέμα γάλακτος, τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας, τη γραβιέρα, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και απλώνουμε δύο φύλλα έτσι ώστε να εξέχουν περιμετρικά. Ραντίζουμε με βούτυρο, τοποθετούμε το επόμενο φύλλο και ραντίζουμε με το βούτυρο. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα για τα μισά φύλλα της συσκευασίας, ραντίζοντας ενδιάμεσα με βούτυρο. Απλώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια του ταψιού και καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, ραντίζοντας ενδιάμεσα με όλο το βούτυρο. Γυρνάμε τα φύλλα που εξέχουν προς τα μέσα και χαράζουμε σε 12 κομμάτια. Ψήνουμε για 45 με 50 λεπτά στους 200 βαθμούς, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Και η πίτα μας είναι έτοιμη, Παναγία μου. Κοίτα εδώ ρε μπελές, τι έχει γίνει. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάω να κάνω, το καταλαβαίνετε, έτσι. Άμα γίνω ρεζίλη, Μπελέση, θα με στηρίξεις. Δεν πρόκειται, προχώρασε. Αλλά αυτό που έκανα, μην το κάνετε εσείς στο σπίτι. Κάνετε. Είναι κάτι πολύ ρυψοκίνδυνο, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να είσαι ο πρώτος Έλληνας Masterchef για να το πετύχεις αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κόψουμε την πίτα μας, εδώ. Πω, Παναγία μου. Και εσείς αφήστε άλλα 5 λεπτάκια να κρυώσει. Μην την κόψετε κατευθείαν την πίτα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα είναι ρευστή η γέμιση και δεν κάνει. Πω, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, έχουμε κάνει καταστασάρα. Να στήσουμε ένα ωραίο πιάτο εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Γέμιση. Ένα. Δύο. Τσονού δεν τρέχουν τα σαγιά, για πείτε. Ε. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και αυτή εδώ είναι για τον κύριο Άκη. Καλή μας όρεξη. Η πίτα είναι συγκλονιστική. Εδώ. Μοναδική. Δεν υπάρχει. Καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσεις ό,τι ζυμαρικά σου έχουν περισσέψει σπίτι, αλλά και όχι μόνο, θα πας να αγοράσεις ζυμαρικά για να φτιάξεις αυτήν εδώ την πίτα. Καταπληκτική.